Από το Δήμο Νεστορίου λοιπόν πάμε στον Δήμο της Καστοριάς Κυρία Γιούλη Ζήση είναι εδώ μαζί μας Κυρία Ζήση καλώς ήρθατε Καλημέρα σας Τι κάνετε Καλημέρα σας βρήκα. Μια χαρά Έβρεχε όλη νύχτα αλλά σήμερα είναι καλούτσικη ημέρα με τον ήλιο που μόλις βγήκε Μια χαρά Τα έχουμε συνηθίσει πλέον Και πρώτη φορά σε αυτή τη μάχη είστε από τους νέους ανθρώπους Που αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο για να ακουγόμαστε καλύτερα Είστε από του ανθρώπου που πρώτη φορά με δημοτικέ εκλογέ ή γενικά με εκλογέ. Πρώτη φορά με τι εκλογέ, πρώτη φορά με εκλογέ. Για να δούμε πώ ήρθε αυτή η ανάγκη. Δηλαδή, είναι ανάγκη επειδή ε, είναι και οι παλιοί που, και μπάρο καπνισμένοι έτσι δεν είναι, κυρία Ζήση. Σε εκλογικέ <laughs> διαδικασίε, αλλά είναι και νέοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που για κάποιο λόγο ενδιαφέρονται για τα κοινά και για όλου φυσικά υπάρχει η πρώτη φορά. Πώ ήρθε για εσά αυτή η πρώτη φορά, Ποια ήταν η ανάγκη που δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο να, να μπει σε αυτή την ιστορία. Ζώντα στην Καστοριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, αισθάνομαι, νιώθω ότι ε, αφουγκράζομαι τις ανάγκες των συνδημοτών μου Ναι, είχατε και μια θέση να το πούμε λίγο αυτό η ναι. κυρία Ζήση ήταν τραπεζικός υπάλληλο, την γνωρίζετε οι περισσότεροι έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο βοήθησε πάρα πολύ κόσμο οπότε, οπότε ε, κάθε μέρα με κόσμο Η ενασχολήση μου αυτή ναι. και σε επαγγελματικό επίπεδο μην ξεχνάμε ότι και οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον είναι μια μικρή κοινωνία. Σωστά, έχει πέρα, να κάνει πέρα, με πέρα. τα κοινά, πέρα. έχει να κάνει με τους ανθρώπους της πόλης μας Οπότε όλη αυτή η ενασχόλησή μου με, με όθησε στο να, να, να ασχοληθώ. Με, με αυτό το κομμάτι. Με Γιατί αυτό το κομμάτι α, μια και το, Μια μια το, το, για το, για το είπε την κυρία Ζήση, εκεί που έρχεται ο μου Δεν θα σου πει και το πρόβλημά του, δεν θα σου πει και τον καημό του. Δεν αυτό θα σου ακριβώς. πει και το. Ε, είναι λοιπόν μια. Ε, ένα προθάλαμο ουσιαστικά για αυτό που αποφασίσατε. Ακριβώς. Είναι η αρχή ε, γι' αυτό που αποφάσισα. Γιατί θεώρησα επιτακτική ανάγκη να το κάνω ε, αξιοποιώντας βέβαια και την επαγγελματική μου εμπειρία και τις γνώσεις μου και την όρεξη ε, για προσφορά στην Καστοριά μας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να προσφέρουμε από το δικό τους, με το δικό τους τρόπο καθένας, από το δικό του κομμάτι ο καθένας. Και πλέον ε, πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Για να δούμε λοιπόν τώρα, ε, γιατί α, η, η περίοδος που φύγατε, που συνταξιοδοτηθήκατε, δεν είναι, είναι πρόσφατα νομίζω είναι αν δεν κάνω. Είναι Είναι αρκετά πρόσφατη. Ε, τι περισσότερο, για να το συνδέσουμε με το προηγουμένο. Ποιο ήταν το πρόβλημα, Ποια είναι τα θέματα του κόσμου κυρίως. Τα θέματα του κόσμου είναι απλά. Ε, θέλουν να ζουνε σε μια πόλη που θα τους προσφέρει ασφάλεια, θέλουν να ζουνε σε μια πόλη που να έχουν τα παιδιά τους ίσως που, θα, που να έχουν τα παιδιά τους που ναι. θα την απολαμβάνουν 365 ναι. μέρες το ναι. χρόνο 24 ώρες το 24 ώρο ε, που θα τους βοηθάει να ζουνε όμορφα ε, ε, και ήρεμα και, ήρεμα. ήρεμα και να μπορούν να κρατήσουν τον κόσμο τον στην κόσμο Καστοριά στην η δουλειά λοιπόν είναι ε, ε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παίζει με ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά ε, για να δούμε λοιπόν τώρα μέσα από την Δημοτική Αρχή πως μπορεί να βοηθηθεί αυτή η ιστορία δηλαδή πως μπορούμε να κάνουμε ανθρώπους να μείνουν εδώ ε, είναι βέβαιο ότι ο Δήμος δεν μπορεί να χτίσει εργοστάσια και να προσλάβει κόσμο Φίλω. μακάρι να μπορούσε να γίνει αλλά δεν υπάρχει αυτό πια ε, η δική σας λοιπόν συμμετοχή σε αυτό σίγουρα θα έχει κάποια σημεία αναφοράς για ποια καστοριά θέλετε και εσείς οι ίδιοι σε πέντε χρόνια ή για ακόμη πιο πέρα για ποια καστοριά θα δώσετε από οποιαδήποτε θέση κι αν είστε είτε εκλεγείτε είτε δεν εκλεγείτε γιατί μου το λένε αρκετοί σύμβουλοι αυτό ότι εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και ανεξάρτητα αν θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι, θέλουμε να βοηθήσουμε τον τρόπο μα και στη συνέχεια. Ακριβώ. Ε, ποιο είναι αυτό το κομμάτι το ιδιαίτερο, λοιπόν, που φαντάζομαι ότι ο κάθε άνθρωπο έχει κάποια ενδιαφέροντα παραπάνω, που θέλει να δουλέψει για αυτό το κομμάτι στην Καστοριά των επόμενων πέντε ετών, Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι ζώντα στην Καστοριά, ε, έχουμε δει, έχουμε αφουγκραστεί τις ανάγκες του κόσμου οι ίδιοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες τους ίδιους προβληματισμούς καταλαβαίνουμε τι θέλουμε από τη ζωή μας στην Καστοριά ε, επιδιώκουμε έχουμε όρεξη είναι πολλά τα άτομα που έχουν όρεξη έχουν ε, διάθεση έχουν εμπειρία έχουν γνώσεις ε, όλοι αυτοί θεωρώ ότι αισθάνομαι ότι είμαι ένα από αυτούς που θέλουν να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στην Καστοριά, από το δικό τους κομμάτι, με τις γνώσεις που διαθέτουν, με την εμπειρία που διαθέτουν, με την όρεξη που έχουν, ε, γιατί αυτό είναι το βασικό, ώστε να κάνουμε την Καστοριά μας έναν τόπο που δεν θα ήθελε κανείς να την αφήσει, να φύγει, ε, θα ήθελε να μένει εδώ και να προσπαθεί για τους δημότες και για την ίδια την Καστοριά. Μάλιστα. Ε... Λένε ότι ο τουρισμό, ίσω, είναι το μέλλον αυτή τη περιοχή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Γούνα δυστυχώ ακόμα δεν μπορεί ή τουλάχιστον άμεσα δεν θα μπορέσει να ανακάμψει. Και όταν θα λυθούν διάφορα προβλήματα που υπάρχουν τη Ρωσία, θα χρειαστεί περισσότερο ακόμη χρόνο για να αποκατασταθούν και εμπορικέ συναλλαγέ με το συγκεκριμένο κράτο. Ο τουρισμό έχει πολλά επίπεδα επειδή συνδυάζεται εδώ στην Καστοριά και με τον θρησκευτικό παράδειγμα του τουρισμού, έχουμε τη λίμνη με τον αθλητικό τουρισμό, ε, με την, τουρισμός. με την φύση, συνεδριακό τουρισμό, με την φύση που μπορεί να έχουμε τον εναλλακτικό τουρισμό, με τα μονοπάτια ή τι διαδρομέ ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι έχουμε εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία, αν είναι ένα κομμάτι αρχικά που το βλέπετε κι εσεί ότι μπορεί να είναι. Μπορεί να κρατήσει οικογένειε και να ζήσει κόσμος από αυτή την Φυσικά. ιστορία. Και αν είναι σχεδόν και μονόδρομος για την καστοριά μας, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν τα πολύ μεγάλα θέματα, μακάρι να πήγαινε πολύ καλά και ο άλλος κλάδος μας. Αλλά το ξέρετε και από τη δουλειά σα ότι τα τελευταία χρόνια, πριν ακόμη και από, την, από τον πόλεμο, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δεν θεωρώ ότι είναι το μοναδικό κομμάτι... Ε, σίγουρα που, μπορεί να ζήσει που, την που μπορεί να ζήσει την Καστοριά για να τα ακούσουμε αυτό ε, σίγουρα είναι ένα ε, ο τουρισμός ο, ε, ο εναλλακτικός τουρισμός είναι ένα ε, έναυσμα ε, ώστε να αναδείξουμε την Καστοριά μας ώστε να τραβήξουμε χρόνο ε, ο στην Καστοριά μας και να απολαμβάνουμε και εμείς οι ίδιοι τη ζωή στην Καστοριά δεν θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός κλάδος ε, που μπορεί να αξιοποιηθεί ε, ώστε να πάει μπροστά η Καστοριά mm -hmm. και να... Ε, Τι άλλο μπορούμε ε, να κάνουμε λοιπόν. Ε, μπο μπορούμε να, μ, να δημιουργήσουμε κάποιες θέσει. Ε, καταρχήν πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με την Καστοριά. Όλοι να αισθανόμαστε ευθύνη και χρέος μας να ασχολούμαστε με την πόλη μας. Μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό αρκεί να ενδιαφέρεται, να έχει όρεξη και να ε, ε, μπορεί να προσφέρει. Ε, μπορούν να γίνουν ε, πολλά πράγματα, να, ε, να αξιοποιηθούν δράσεις συλλόγων, ε, δράσεις ομάδων ε, που θα ε, Λέρω, ε, περάσουν επι, την καστονιά. Λέγεται πολύ το, ε, και επιμένετε πολύ στον εθελοντισμό. Ε. Επιμένω πολύ στον εθελοντισμό, yeah. επιμένω πολύ στο ομαδικό πνεύμα στη συνεργασία γιατί θεωρώ ότι ένα κοινό στόχο με, μόνο με ομαδικό. Έτσι πρέπει να είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο, όποιο και αν προκύψει. Αυτό ακριβώ. Βλέπετε πράγματα παράξενα τώρα, βλέπετε έναν καλό αγώνα που γίνεται από όλου. Τι βλέπετε, Αυτό σα προεδιάζει για αυτό που έρχεται. Κοιτάξτε, ε, <Και> ε, δεν θα πω ότι δεν βλέπω έναν καλό αγώνα. Θεωρώ ναι. ότι κάθε παράταξη, κάθε συνδυασμό είναι μια ομάδα. Δεν θα την πω παράταξη, θα την πω μια ομάδα. Και έχει, τα Με τους που ξεχωρίζουν, τους, έχει τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, έχει τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, έχει πρόσωπα που μπορούν να δώσουν, που μπορούν να που ε... μπορεί να έχουν πραγματικά και κοινέ ιδέε, ανεξάρτητα αν βρίσκονται αυτό. στη μια ή την άλλη παράδοξη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία, αυτό το ομαδικό πνεύμα για ένα κοινό στόχο. Γιατί ο κοινό στόχο είναι το πρωταρχικό και θα πρέπει να πάμε γι' αυτό και μόνο. Αυτό λοιπόν θέλετε εσεί. Δηλαδή, ακόμη και με ό,τι και αν συμβεί στι δημοτικέ εκλογέ, να βρείτε του ανθρώπου που παραδείγματο χάρη με εσά μπορεί να έχουν τι ίδιε αντιλήψει και εκεί να συνοηθούμε και να πάμε λίγο πιο θετικά Ακριβώς τη μέρα μας. Και, ε, Κάθε μέρα μας η επιλογή μου στο συγκεκριμένο συνδυασμό στη και συγκεκριμένη σε παράταξη είναι και απόλυτα συνειδητή από την άποψη ότι θεωρώ ότι είναι μια ομάδα ε, απόλυτα δεμένη με όρεξη, με εμπειρία πλέον ε, με συνέπεια με οργάνωση ε, σε μια δύσκολη συγκυρία για την Καστοριά σε μια δύσκολη συγκυρία εν μέσω πανδημίας ε, νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Τι ότι μπορεί να έχει ο Γιάννη Κορεντσίδη ναι. μια, ε, μια δεύτερη θητεία για να αποδείξει πράγματα ή για να ολοκληρώσει αυτά που δεν, για διαφόρου λόγου δεν πρόλαβε στην πρώτη, Δικαιούται μια δεύτερη θητεία ο κ. Κορεντσίδη. Φυσικά δικαιούται μια δεύτερη θητεία και όχι δεύτερη ευκαιρία, γιατί εγώ θεωρώ ότι το ευκαιρία δίνουμε σε κάποιον που έχει αποτύχει. Mm -hmm. Εντό εισαγωγικών και του δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσει. Εγώ θεωρώ ότι ε, χρειάζομαστε τη στήριξη, την υποστήριξη για τη συνέχεια όλων των πεπραγμένων γιατί έχουν γίνει πράγματα, ε, μένει να τα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και με το ίδιο σθένος που ξεκινήσαμε ξεκίνησε αυτή η Δημοτική Αρχή ε, και νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι εκεί δίπλα μας να μας στηρίξει, να μας συμβουλεύει να μας ρωτάει αυτό θέλουμε εμείς από τους δημότες της Καστοριάς. Α, λοιπόν, λέτε ότι πρέπει να πάει ο Γιάννη Χερωτσίδη μια δεύτερη θητεία που θα είναι πενταετή. Όποιο και να είναι δήμαρχο, και για όλου του δημοσιογράφου βέβαια, είναι πέντε χρόνια. Πέντε Εγώ... χρόνια σε πέντε χρόνια, πώ θα θέλατε την Καστοριά, κυρία Ζήση. Μιλάμε πάντα για να υπενθυμίζουμε στον κόσμο με την κυρία Γιούλη Ζήση, υποψήφια δημοτική σύμβουλο, με τον uh, Γιάννη Κορεντσίδη στην Καστοριά. Πώ θα ήθελα την Καστοριά. Σε πέντε χρόνια, τι θα θέλατε να δείτε εδώ, Πιο ανθρώπινη σε σχέσει κυρίω. Πιο. Ε, Ξαναγίνουμε λίγο άνθρωποι. Ακριβώ ε. αυτό. Πιο δεμένη ε, όλοι οι δημότε τη Καστοριά, πιο δεμένη. Ε, δεν είμαστε αντίπαλος κανένας με κανέναν Στοχεύουμε όλοι σε μια καλύτερη Καστοριά. Στοχεύουμε όλοι να καλυτερέψουμε τον τρόπο ζωή μα, την, την καθημερινότητά μα. Ζούμε τόσα χρόνια εδώ στην Καστοριά. Νομίζω ότι ε, το κυρίαρχο είναι αυτό. Να είμαστε όλοι δεμένοι για την Καστοριά μας Πέντε χρόνια λοιπόν μπροστά μα, και ε, θα υπάρξουν και οι ευκαιρίε. Παραδείγματο χάρη, αυτή την εποχή βγαίνουν δύο προγράμματα για την Δυτική Μακεδονική. Έρχεται και η περίοδο τη απολυμνητοποίηση. Λένε ότι είναι πέντε χρόνια που θα έρθουν γενικώ στη Δυτική Μακεδονία ε, 7 δις για τα επόμενα χρόνια. Ήδη τα πρώτα προγράμματα τη απολυμνητοποίηση είναι γεγονό. Έχουν προδημοσιευτεί για τις υφιστάμενες επιχείρησεις αλλά και για νέες επιχείρησεις που έρχονται. Πώ θέλετε τον Δήμο σε αυτήν, πόσο βλέπετε τον Δήμο μέσα σε αυτήν την διαδικασία τη απολιγνητοποίηση, αν είναι μια καλή ευκαιρία και η Καστοριά, ίσω και επειδή και οι Δήμοι ε, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω τη απολιγνητοποίηση να δημιουργήσουν ε, δημοτικές, δεν δημοτικέ επιχειρήσει, αν και από την άλλη. Διαβάζω και νομοσχέδια που έρχονται που θα καταργήσει τα νομικά πρόσωπα ε, δημοσίου δικαίου. Ουσιαστικά στην Καστοριά θα παραμείνει μόνο η Μακεδνός και η ε, ΔΕΙΑΚ, α πούμε, σαν επιχειρήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Αλλά, εν πάση μπορεί και ο Δήμο, μια και αναφερθήκατε και για τι θέσει εργασία, το πρόγραμμα τη απολιγνητοποίηση με ό,τι και αν έρθει. Και όπω και αν έρθει, να διεκδικήσει πραγματικά πράγματα εκεί για θέσει εργασία στο Δήμο μα. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει μπει ήδη σε αυτή τη διαδικασία. Είναι από τους ε, λίγους Δήμους που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ε, υπάρχει πρόγραμμα ε, ε, είναι ένα, μια συγκυρία που αισθάνομαι ότι θα δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας στην Καστοριά θα φέρει κόσμο στην Καστοριά θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες κάτι που το θέλει πάρα πολύ η Καστοριά μας ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έχει περάσει από πάρα πολλά ε, στάδια ε, δύσκολα η πόλη της Καστοριάς θεωρώ ότι ε, όλο αυτό θα είναι θα έχει ένα απίστευτα θετικό πρόσημο για τη ζωή των κατοίκων για την επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων εδώ στην Καστοριά ε, και ευελπιστούμε να δούμε ότι καλύτερο γιατί νομίζω ότι έχουμε μπει σε αυτό το πρόγραμμα και έχουμε μπει σε πλέον... αυτό το πρόγραμμα. Είναι η, περίοδο, είναι η πενταετία τη απολιγνητοποίηση. Αυτό ακριβώ. Και όποιο πρόλαβε τον κύριο Νίδε, να πω εγώ. Θα πρέπει να είμαστε στις επάλξει, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι έχει γίνει η αρχή για να μπορέσουμε να γίνουμε ένα και να προχωρήσουμε δυνατά. Εκεί λοιπόν ο καθένας που θα Δει το οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο ποιο μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά καλύτερα, νομίζω ότι θα κερδίσει ίσω και κάποιο κομμάτι, διότι από την άλλη, η κυρία Ζή, υπάρχει και το. υπάρχει ο συγγέννη, υπάρχει ο φίλο, υπάρχει η υποχρέωση. Ε, σαν νέα υποψήφιο, πώ τα βλέπετε και αυτά, Γιατί και από την άλλη, λέμε, λέμε πολλέ φορέ στην εκπομπή: Έχουμε τέσσερι ψήφου, τέσσερι Σταυρού. Του τρει μπορούμε να του βάλουμε σε φίλου γνωστού ή πρελτός, σε. Ε, ή, ή όπου έχουμε κάποια υποχρέωση. Ένα σταυρό μπορούμε να βάλουμε και σε έναν άνθρωπο που πιστεύουμε ότι μπορεί να μας πάει λίγο καλύτερα σαν Δήμο, σαν κοινωνία. Παρακάτω. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί νέοι ναι. ε, υποψήφοι, πολλ, πολλά νέα άτομα που θέλουν να προσφέρουν, ναι. θέλουν να μπουν μέσα σε, όλο, σε όλη αυτή την ομάδα που Διοίκησης του Δήμου Διοίκησης του Δήμου, στην αυτοδιοίκηση αυτό είναι ε, 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 Υπάρχουν πάρα πολλά ικανά άτομα Στην νη δημοτική αρχή Που ε, αξιοποίησαν ε, όλες τις γνώσεις τους Τις εμπειρίες τους Και μπόρεσαν και εξέλιξαν την Καστοριά Την έκαναν ομορφότερη Την έκαναν, ε, τη βελτίωσαν σε πάρα πολλούς τομείς ε, σίγουρα υπάρχει και νέος κόσμος που θέλει να ασχοληθεί θέλει έχει τα απαραίτητα ε, κριτήρια για να μπορέσει να προχωρήσει και να προσφέρει το καλύτερο δυνατό, οπότε θεωρώ ότι ε, ο κόσμος θα πρέπει να σκεφτεί ότι ε, η συνεργασία αυτών των δύο των νίν των νέων ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι το Ά και το Ω. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν και νέα άτομα, να μπουν και νέα μυαλά, να μπουν και νέες ε, ιδέες. Ε, όλα αυτά μαζί, συνάμα με τη, τις παλιές, το παλιό έργο των ε, νυν δημοτικών συμβούλων θα πρέπει να γίνουν ένα. Για να συνεχίσουμε για μια ναι. καλύτερη. Να ευχηθούμε λοιπόν να μπουν και νέοι άνθρωποι μαζί με του παλιού, για να γίνει μια ωραία μίξη και να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς. Εγώ κυρία Ζήση, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ να τα πούμε. Ευχαριστώ Να είστε πάρα καλά. Και και σα εύχομαι, όπω όλου του υποψηφίου, καλή προσωπική επιτυχία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και του ακρατέ σα. Η κυρία Γιουλίζη, υπενθυμίζουμε υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Κορεντσίδη Ωραία για δουλειά για το Δήμο τη Καστοριά. Σα ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.